Καλό μεσημέρι σε όλους. Με μια σπουδαία ανατροπή, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-2 στην έδρα της Αμπερντίν στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Conference League και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Στο Europa League, παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός υπέταξε με 2-1 την West Ham στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αντίθετα, τις πρώτες τους ήττες γνώρισαν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ από Ρεν και Μαρσέγια αντίστοιχα. Ο ΣΒΑΜΠ από την Ασπριβούλα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και υπογράφει μια μυθική νίκη ανατροπή για τον ΠΑΟΚ με 3-2 στο Αμπερντίν. Μιόφσκι και Πολβάρα εκμεταλλεύτηκαν ένα καταστροφικό δεκάλεπτο του δικεφάλου που όμως βρήκε τεράστια ψυχικά αποθέματα να αντιδράσει και συνεχίζει πρώτος με 3-3 στους ομίλους του Conference League. Ο Ντεσπότοφ στο 73 έδειξε το δρόμο με τον κάπτεν Βιερίνια να φέρει το μάτς στα ίσα στο 84. Έκτη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη για τον ΠΑΟΚ μαζί με τα προκριματικά σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Ράσβαν Λουτσέσκου που έγινε ο προπονητής με τους περισσότερους αγώνες στον πάγκο της ομάδας. What a game that should have been won. Should have been won without any doubt. We believed and we managed to switch the result. 9 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 6 η Άιντραχτ και από έναν Ελσίνκι και Αμπερντίν με τους Γερμανούς χθες να διαλύουν τους Φινλανδούς με 6-0. Την πρώτη του νίκη για τη σεζόν στο Europa League πανηγύρισε στο καυτό Γιώργος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 2-1 του West Ham και μπήκε ξανά στο κυνήγι της πρόκρισης. Ο Φορτούνης με φοβερό γκολ άνοιξε το σκορ στο 33 με τους Ερυθρόλευκους να παίρνουν αέρα 2 τερμάτων πριν την ανάπαυλα χάρη σε γκολ που χρεώθηκε τελικά στο Ρόντινεϊ. Το μόνο που κατάφεραν οι Άγγλοι ήταν να μειώσουν με τον Πακετά. Φωτιά στον όμιλο από 6 βαθμούς West Ham και Freiburg, 4 ο Ολυμπιακός και έναν η Μπάτς Κατόπολα με τους Γερμανούς να κερδίζουν χθες η Σερβία με 3-1. Στη Λεωφόρο, μια τζάμπα ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός από τη Ρεν. Το τριφύλι βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις το 6 με γκολ του Γκουιρί. Έκτοτε ανέβασε κατακόρυφα την αποδοσή του έχοντας ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών. Κοντρά στη ροή, οι Γάλλοι βρήκαν ξανά δίχτυα με τον Μουαγκά. Με τον Ιωαννίδη να μειώνει με εύστοχο πέναλτι. Πρώτη η Ρεν με 6 βαθμούς και ακολουθεί με 4 ο Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να έχουν μάτς τελικό σε 2 εβδομάδες στη Γαλλία. Το Βιγιαρεάλ Μακάμπι δεν έγινε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στο Βελοντρόμ και ιτήθηκε με 3-1 από τη Μαρσέγ. Οι Μασαλοί πήραν προβάδισμα με το Βιτίνια, με την ένωση να απαντά στο 53 με τον Πινέδα. 2 λεπτά αργότερα όμως ο Στάνκοβιτς υπέπεσε σε πέναλτι και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη σε μια φάση που έκρινε το μάτς. Ο Αρίτεφ στόχησε, ενώ λίγο αργότερα οι Γάλλοι κέρδισαν κι άλλο πέναλτι, σφραγίζοντας τη νίκη τους από την άσπρη βούλα με τον Βερετού. Πολλά παράπονα για τη διαιτησία από τους κιτρινόμαυρους. Μόνη πρώτη στον όμιλο η Μαρσέγ με 5 βαθμούς, 4 έχει η ΑΕΚ, 4 και η Μπράιτον, ενώ 2 ο Άγιαξ. Οι Άγγλοι χθες κέρδισαν με 2-0 τους Ολλανδούς. Στο μπάσκετ, ένας κυριαρχικός Ολυμπιακός υπέταξε με την τρομερή αμυνά του με 75-57 την ΕΦΕΣ, κάνοντας το 3-2 στην EuroLeague. Πρώτη σκόρα για τους Πειραιώτες, η Παπα-Νικολάου και Williams Goss με 14 πόντους αμφότεροι. Απόψε, σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Μπασκόνια. Απαιτητική πρεμιέρα με ντέρμπι για τους Bucks που νίκησαν με 118-117 τους Sixers στο Milwaukee. Τρομερός ο Ντέμιαν Λίλαρτ με 39 πόντους, 8 rebound και 4 assist. Πρώτο double-double της χρονιάς για τον Γιάννη Αντετοκούμπο με 23 πόντους και 13 rebound, με τον Έλληνα superstar να ξεπερνά σε άλλη μια κατηγορία τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, όντας πλέον ο παίκτης με τα περισσότερα καλάθια στην ιστορία των ελαφιών. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Τσέχο Τόμας Μάχατς και εξόρκησε την κατάρα της Βιέννης, παίρνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το εισιτήριο για τα προημιτελικά του τουρνουά. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Κροάτη και νούμερο 77 στον κόσμο, Μπόρνα Γκόγιο.